Ράμι, βρίσκεσαι πολύ κοντά στην πόλη της Γάζας. Ποια είναι η κατάσταση εκεί? Έχει και νεκρούς στην περιοχή σου? Εδώ και τρεις μέρες σχεδόν δεν μπορούμε να βγούμε έξω, ούτε να βρούμε φαγητό, ούτε νερό να πιούμε, τίποτα καθόλου. Ο στρατός είναι έξω, ακριβώς έξω από την πόρτα της οργάνωσης. Έχουν καταστραφεί οι τείχοι της οργάνωσης και κάτι κτίρια χτυπήθηκαν. Είμαστε σε πολύ χαλή κατάσταση. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ευχόμαστε να βγούμε ζωντανοί από εδώ πέρα. Όπως λέει, τρεις γειτονές του έχασαν τη ζωή τους σε χθεσινές επιθέσεις. Κατέγραψε την εικόνα στην περιοχή. Μπήκανε χτες το βράδυ μέσα στην οργάνωση. Ο στρατός με τα πόδια μπήκανε και τα τάγκ ήταν μέσα στα ύπαιδα. Αλλά δεν μπήκανε μέσα στα δωμάτια, δεν μας βγάλανε έξω. Αλλά ήταν φοβερή νύχτα. Βομβαρδισμοί παντού. Χτύπησαν τα κτίρια σε εμάς. Περίπου 4 κτίρια χτυπήθηκαν από τα τάγκ. Ευτυχώς δεν σκοτώθηκε κανείς, αλλά έχουμε 5-6 τραυματίες. Πριν λίγες ημέρες, μαζί με ακόμη 300 αμάχους, έμεναν στο συγκεκριμένο υπόγειο. Εδώ μπαίνουμε μέσα. Σε αυτό το δωμάτιο είναι σκοτεινό, πολύ σκοτεινό. Είναι μέσα. Αυτά είναι δύο υπόγεια κάτω από το κτίριο. Εσείς πού έχετε βρει καταφύγιο? Χτυπήθηκε το υπόγειο. Με γκάζι, βόμβες γκάζι. Ήταν φοβερό. Φύγαμε, το σκάσανε από εκεί πέρα και πήγαμε σε ένα δωμάτιο μεγάλο και πήγαμε όλοι μαζί. Περίπου 300 άτομα. Μου το χτύπησαν τα τάγκς που μένανε μέσα οι γυναίκες. Α, το βλέπετε. Αυτό το χτύπησαν τα τάγκς. Περιγράφει τον εφιάλτη που βιώνει στη Γάζα. Όποιος σκοτώνεται, το θάβουν εκεί που μένει, σε οποιοδήποτε μέρος και τελειώνει. Ούτε νοσοκομεία δουλεύουν, ούτε τίποτα. Καταρχάς δεν μπορούμε πλέον να βγούμε από την οργάνωση. Είναι γύρω μας όλα τα τάγκς και όποιος τολμάει και βγει από την οργάνωση, τον πυροβολούν. Και είμαι μέσα σε ένα δωμάτιο. Και μιλάω ήσυχα να μην με ακούνε απ' έξω και τα πράγματα είναι ειλικρινά χάλια.